Καλό μεσημέρι, Ευθύμη. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά, όλα καλά. Σε ξενοδοχείο βρισκόμαστε, όπως είπες. Από τους πανηγυρισμούς έχεις προλάβει να συνέλθεις ή ήταν λίγο απότομη η προσγείωση κατευθείαν στην αποστολή της Εθνικής? Ναι, ναι. Φύγαμε κατευθείαν την Κυριακή με τα παιδιά, με το Λιμιό και τον Μπέλκα. Εντάξει, προσπαθήσαμε να είμαστε ok και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το φιλικό. Έτσι. Ήσασταν φυσικά, επιστρέψατε με την ομάδα, ζήσατε τους πανηγυρισμούς στο αεροδρόμιο, στο Λευκό Πύργο. Πήγατε και στην Τούμπα την Κυριακή, αποδεχθήκατε και εκεί, αλλά σας πείραξε ίσως λίγο που δεν μπορέσετε να είστε το βράδυ στο γλέντι της ομάδας? Βλέπατε βιντεάκια, γιατί... φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει, το πανηγυρίσαμε κι εμείς, αλλά σίγουρα μας πείραξε. Θέλαμε να είμαστε με τα άλλα τα παιδιά στο πάρτι, με όλη την ομάδα. Να περάσουμε καλά κι εμείς, να το χαρούμε, γιατί όλη τη χρονιά ήμασταν όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι υποχρεώσεις εθνικής είναι πρώτα απ' όλα και αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να χαιρετήσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά και από εκεί και πέρα να επικεντρωθούμε σε αυτό το φιλικό που είναι πολύ σημαντικό για μας, η εθνική ομάδα. Σίγουρα. Τώρα που είστε εκεί βρίσκονται και 7 παίκτες ΣΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Είστε και εσείς οι τρεις του ΠΑΟΚ. Το κλίμα έτσι μεταξύ σας, υπήρχε κάποια καζούρα ίσως, κάποια πειράγματα? Εντάξει, υπήρχε πλάκα μεγάλη και στην πτήση που ήταν μεγάλη, ήταν 3 ώρες και κάτι. Υπήρχε πλάκα μεταξύ μας. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Το ξεχάσαμε, προσπαθούμε και είμαστε καλά με όλα τα παιδιά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Και από εκεί και πέρα αυτό που κάναμε εμείς ήταν να το πανηγυρίσουμε όλη την ψυχή μας, γιατί πιστεύω όλη η ομάδα το άξιζε όλο αυτό μετά από όλα όσα έγιναν. Σίγουρα, σας είχε επηρεάσει ό,τι είχε συμβεί πριν τον τελικό? Είχατε πεισμώσει? Είδαμε αυτό βέβαια και στο γήπεδο να βγαίνει έτσι. Από το πρώτο λεπτό η ομάδα κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Αλλά ήσασταν επηρεασμένοι ψυχολογικά από όσοι είχαν συμβεί πριν τον τελικό και στο πρωτάθλημα? Κακά τα ψέματα, άνθρωποι είμαστε, μας επηρέασε πολύ. Αλλά νομίζω αυτό που δείξαμε και στο τελικό είναι ότι ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι, το φέραμε πολύ περισσότερο και το αξίζαμε πολύ περισσότερο. Πιστεύω και ο προπονητής και όλη η ομάδα δεθήκαμε πολύ μεταξύ μας και ήταν η μόνη μας επιλογή να πάρουμε την νίκη, να πάρουμε το κύπελλο. Πρώτα απ' όλα για μας, για τους ίδιους, για την προσπάθεια που κάναμε και έπρεπε να ανταμυφθούμε, και κατά δεύτερον για όλη την οικογένεια του ΠΑΟ. Το χρειαζόμασταν πολύ, γιατί πιστεύω η χρονιά μας ήταν μια από τις καλύτερες τα τελευταία χρόνια. Έλεγα νωρίτερα ότι φάνηκε για τους πανηγυρισμούς και στη γιορτή της ομάδας και στο γήπεδο και στο Λευκό Πύργο παντού, ότι το κλίμα μεταξύ σας φαίνεται να είναι άψογο. Δηλαδή ότι είστε πραγματικά μια οικογένεια, αυτό που λέμε ομάδα οικογένεια. Εσύ το είσαι αυτό από μέσα, έτσι καλύτερα? Ήταν οι σχέσεις σας τόσο δεμένες, έτσι? Ναι, ήμασταν πραγματικά μια οικογένεια και όλη τη χρονιά δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα ούτε με τους παίχτες μεταξύ τους, ούτε με τον προπονητή, που είναι πολλές φορές λογικό σε μια ομάδα, υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά νομίζω ότι είχαμε ένα κοινό στόχο και μετά τα όσα έγιναν δεθήκαμε ακόμα περισσότερο και με τον κύριο Σαββίδη και με τη διοίκηση και όλοι μαζί με την ομάδα, με τον προπονητή. Νομίζω όλη η δουλειά ήταν όλα οργανωμένα και ήμασταν όλοι μαζί. Είχαμε, νομίζω, αυτό που μας βοήθησε ήταν ο κοινός στόχος και ότι έπρεπε να βρεθούμε σαν μια οικογένεια για να πετύχουμε, πέρα τις δυσκολίες που βρήκαμε μπροστά μας και τις αδικίες, να βρεθούμε πάλι νικητές. Εσύ μπορείς στον τελικό να μην αγωνίστηκες, ωστόσο είχε σημαντική συνεισφορά και στο να φτάσει η ομάδα ως εκεί. Πέτυχες και 2 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, στο κύπελο. Και είδαμε να το ζεις έντονα, να το πανηγυρίζεις, δηλαδή, όπως και πέρσι φυσικά στο Βόλο. Πώς αισθάνεσαι που αποτελείς ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες, έρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας και αποτελεί έτσι κομμάτι των επιτυχιών? Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για εμάς τα παιδιά που βρισκόμαστε από τις ακαδημίες, γιατί έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια το ΠΑΟΚ. Ζούσαμε καθημερινά και από τις ακαδημίες με όλα τα παιδιά όλες τις στιγμές αυτές και νομίζω ότι για εμάς είναι κάτι σαν όνειρο όλο αυτό που γίνεται. Βρισκόμαστε σε μια ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Μπορούμε και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε και νομίζω ότι και τα τροπέα λείπαν από την ομάδα και σιγά σιγά που τα παίρνουμε και είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές, είναι κάτι το ονειρικό για μας. Για να σε πω έτσι σε λίγο πιο ατομικό επίπεδο, ο ανταγωνισμός με τον Μπρίγιοβιτς φέτος
Είχες σαν ως ανταγωνιστή έναν από τους καλύτερους center for που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ, τον καλύτερο ομολογουμένος φέτος στην Ελλάδα, ίσως πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Σε βοήθησε αυτό ίσως να βελτιωθείς κι εσύ, γιατί έπαιξες αρκετά παιχνίδια, σημείωσες γκολ. Ναι, έκανε μια πολύ καλή χρονιά ο Πρίγκιπς, όπως είπες. Βγήκε και πρώτος σκόρερ στη Super League. Νομίζω ότι αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο και μπορώ και βελτιώνομαι κι εγώ συνεχώς αυτό. Χαίρομαι που πήρα και εγώ πολλά μάτς και δείχνω την αξία μου. Από εκεί και πέρα, πάντα όταν βρίσκεται ένας μεγάλος συντερφόρο και βρίσκομαι σε μικρή ηλικία, προσπαθώ να μαθαίνω από αυτόν. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είχα τον Πρίλεβιτς και νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, και η χρονιά του ήταν πολύ καλή. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα πολλά μάτς, προσπάθησα όσο το δυνατόν να βοηθήσω την ομάδα μου και βρίσκομαι και στην Εθνική, είναι πολύ σημαντικό για μένα και προσπάθησα όλη τη χρονιά να μάθω πολλά και από τον προπονητή και από τον Μπρίγκοβιτς. Μέσα στην ομάδα, έτσι, για το Βιερίνια, ας πούμε, ακούμε συχνά αυτές τις μέρες ότι ήταν ο ηγέτης, ήταν αυτός που συνεχώς σας παρότρινε, μπροστάρης, να το θέσω έτσι. Εσύ ξεχώρισες ίσως κάποιον άλλο, παίχτηκες κάποια ιδιαίτερη σχέση με κάποιον? Νομίζω υπήρχαν πολλοί παίχτες που κάναν πολύ καλή σεζόν. Όπως είπες και εσύ, ο Βιερίνια είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Βοηθάει όλα τα παιδιά, όλοι έχουμε να πούμε τα καλύτερα γι' αυτό. Να έχει πάρει ευρωπαϊκό, μας βοηθάει σε κάθε μας προπόνηση, σε κάθε μας στιγμή. Νομίζω έδωσε και στην ομάδα φέτος αυτή την εμπειρία και την προσωπικότητά του. Υπάρχουν παίχτες όπως είπες και εσύ και άλλοι, ο Βαρέλα, ο Μαλεζάς με την προσωπικότητά του και τα περισσότερα χρόνια που βρίσκεται στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας έκανε φοβερή χρονιά. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες, δεν θέλω να τους πω έναν έναν. Νομίζω ότι όλοι προσπάθησαν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Κάποιοι δώσαν πολύ παραπάνω όπως είπα και πριν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Μακάρι να είχαμε κάνει και το double, αλλά νομίζω το αξίζαμε κιόλας. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όμως όλη η ομάδα. Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο χρονιά. Πριν λίγο έγινε γνωστό από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι ψηφίσατε τον Βαρέλα ως MVP της χρονιάς. Εσείς οι παίχτες. Τον ψήφισες και εσύ? Αν θες να αποκαλύψεις έτσι ποιον επέλεξες εσύ. Ναι, τον ψήφισα και νομίζω ότι η βελτίωσή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Να σου πω την αλήθεια, ψήφισα και το Πέλκα και το Βιερίνια. Γιατί πιστεύω αυτοί οι τρεις ήταν για μένα από τους καλύτερους της χρονιάς. Υπήρχαν και άλλοι, όπως τους είπαμε και πριν, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές. Έπρεπε να ψηφίσουμε όμως τρεις. Η βελτίωση του Βαρέλα ήταν πολύ μεγάλη σε σχέση με πέρσι. Τη βλέπουμε καθημερινά εμείς στην προπόνηση και νομίζω το άξιζε. Όπως και άλλα παιδιά το αξίζανε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελες να μας αποκαλύψεις επίσης, ίσως σας είδαμε να πανηγυρίζετε με τις μάσκες του Ιβάν Σαββίδη, τα μπλουζάκια που είχε μπροστά την εικόνα του Ιβάν Σαββίδη και έγραφε για σένα πρόεδρε, το double πίσω. Αυτά όλα έτσι, αν ήταν κάποιο από εσάς, κάποιο παίχτη, δηλαδή η ιδέα να γίνει, το οργανώσατε όλοι μαζί? Νομίζω ήταν γενικά της ομάδας. Ακούσαμε κιόλας ότι ήταν του Λέω Μάτσος ιδέα. Εμείς τις προηγούμενες μέρες προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στο μάτς για να γίνουν όλα αυτά. Να κερδίσουμε πρώτα απ' όλα και μετά στα πανηγύρια να έρθουν όλα αυτά. Ήταν πολύ σημαντικό για τον πρόεδρό μας να δείξουμε τη στήριξή του μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά δείξαμε το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα μας. Έτσι, και αυτό το για σένα πρόεδρε έδειξε ίσως ότι θέλατε να αφιερώσετε στον τρόπο και στον Ιβάν Σαββίδη και στο γιο του, τον Γιώργο που ήταν εκεί μαζί στους πανηγυρισμούς. Έτσι ακριβώς. Σε όλη την οικογένεια. Έτσι. Τώρα, Ευθύμη, η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Στόχοι για την επόμενη σεζόν, έρχεται προετοιμασία? Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, θέλω να επικεντρωθώ λίγο σε αυτό το φιλικό που έχουμε σήμερα. Έχουμε λίγο καιρό για να ξεκουραστούμε και νομίζω ότι από την προετοιμασία και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα θα επικεντρωθούμε στην ομάδα και στη νέα χρονιά. Οι προσωπικές σου φιλοδοξίες κατάφερες φέτος να
κερδίσεις με τις εμφανίσεις σου την κλίση στην εθνική ομάδα, είσαι σε αυτά τα φιλικά, οι προσωπικές σου φιλοδοξίες και στόχοι και για την επόμενη χρονιά και όχι μόνο, γενικότερα για το μέλλον, ποιες είναι? Θα ήθελες να καθιερωθείς στον ΠΑΟΚ, ίσως να ψάξεις κάποια μεταγραφή στο εξωτερικό αργότερα στην πορεία? Οι φιλοδοξίες μου θέλω κάθε χρόνο να ανεβαίνουν, θέλω ώστε να τον περισσότερο να καθιερώνομαι και να παίζω και από εκεί και πέρα να έχω μια θέση στην εθνική ομάδα, κάτι το οποίο για μένα ήταν πολύ σημαντικό που κλήθηκα από τον κύριο Σκύπε, και να έχω μια ανωδική πορεία γενικά όπως και να είναι αυτή, και έχουμε ένα σημαντικό τουρνουά τα τελικά του Ευρωπαϊκού και με την Under-21, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλους μας και για την εθνική ομάδα, και θέλουμε να βρισκόμαστε εκεί πέρα και να είμαστε δυνατόν καλύτερος και πιο έτοιμος και την επόμενη χρονιά και σε αυτό το τουρνουά. Και έτσι κλείνοντας, Ευθύμη, θα ήθελες να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο που γιόρτασε μαζί σας, που πανηγύρισε μαζί σας την κατάκτηση του κυπέλου, τι να περιμένει, τι, δεν ξέρω, το δικό σου μήνυμα προς τον κόσμο? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει κάθε χρόνο πλέον σκαλοπάτια με τη στήριξη του κύριου Ιβάν Σαββί, του Προεδρού μας, και ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει σιγά σιγά η αξία του κλαμπ, του ΠΑΟΚ, να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να κάνουμε καλές πορείες στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά, και από εκεί και πέρα τα τρόπαια, και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα του χρόνου και τα τρόπαια σιγά σιγά να αυξάνονται. Αυτό θέλουμε όλοι μας και αυτό επιδιώκουμε, να είναι όλοι χαρούμενοι και να είμαστε κοντά, όπως φέτος ήταν πολύ σημαντικό που ήμασταν κοντά όλοι, κόσμος, ομάδα και διοίκηση. Από τα τελευταία χρόνια νομίζω ήταν τις καλύτερες χρονιές, όπως είπα και πριν. Εσύ ειδικά που είσαι και πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και από τις ακαδημίες, φαντάζομαι έτσι φάνηκε και να το ζεις πολύ έντονα και να ήταν όντως η καλύτερη χρονιά. Αν θα διάλεγες το περσινό κύπελο ή το φετινό, ίσως ποιο ήταν έτσι πιο γλυκό, θα λέγαμε? Νομίζω κάθε τρόπο είναι πιο γλυκό. Φέτος το ζήσαμε πιο έντονα με όλα αυτά που γίνανε, και ότι ήταν ο τελικός στην έδρα της ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Από εκεί πέρα κάθε τρόπο είναι γλυκό. Μακάρι να είχαμε και το τάμπλ, μακάρι να είχαμε το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα του χρόνου πάμε για αυτό το στόχο, να ανεβαίνουμε σιγά σιγά και να όπως είπα και πριν, το κλαμπ να ανεβαίνει. Ωραία, Ευθύμη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και από απόψε στο φιλικό με την Εθνική και γενικότερα στην πορεία σου και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ομάδα, να συνεχίσει να βελτιώνεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.